Συνεδρίαση 17η της 3 Δεκάτου 2013. Παρόντες: Αθανασίου Αθανάσιος, Αλικάτορας Τρίφων, Αρκαδινός Διονύσιος, Παμπουρέλη Μαρία, Βρετός Άγγελος, Γαλανοπούλου Ελεονόρα, Γιαντζίτης Παναγιώτης, Δημάκης Ιωάννης, παρόλο, Ιακωβάκη Μαρίνα. Εδώ. Καστόρης Θεόδωρος. Κούπας Ευστάθιος. Κουτεράκης Γεώργιος. Κουτετέα Κατερίνη. Κρικρής Γεώργιος. Μαζαράκης Φώτιος. Μαμόλια Κατερίνη. Ματής Αλέξιος. Μίσαλος Δημήτριος. Νάνου Δήμητρα. Νεφελούτης Ανδρέας. Πούλιος Κωνσταντίνος. Σουρβίνος Άγγελος. Στέφος Νικόλαος. Συρίγος Πολύδωρος. Τσακίρης Παναγιώτης. Τσουράκης Κωνσταντίνος. Φραγκούλης Ιωάννης. Χατζατουριάν Ευάγγελος. Και η κυρία Κασίμικα που είναι εδώ. Κυρία Κασίμικα, να έχουμε τέσσερα ή πέντε θέματα που λοιπόν, το πρώτο έκτακτο, κύριε συνάδελφε, είναι για να εγκρίνουμε τη διενέργεια ενός διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια. Είναι η έκθεση διενέργειας προμήθειας ειδών διατροφής για τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού για το Δήμο και για τα νομικά πρόσωπα. Με κύκλο μας που έχει έρθει στις 26/3/13, πρέπει να κάνουμε ενιαίο διαγωνισμό στο Δήμο και σε όλα τα νομικά πρόσωπα για την προμήθεια ειδών διατροφής. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ενός την αντικατάσταση λαϊκούμενου στο Διοικητικού Συμβουλίου το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου. Είχε φύγει ο κύριος Τσακίρης, ο οποίος έγινε δημοτικός σύμβουλος. Στη θέση του λοιπόν που ήταν λαϊκόμενος, πρέπει να εκλέξουν κάποιο καινούριο. Το τρίτο είναι η αλλαγή θέλησης στο ακίνητο της οδού Ανδριανοπόλεως, που μέχρι τώρα στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία. Εκεί έχει καταργηθεί η Δημοτική Αστυνομία και εκεί έχει πάει μια υπηρεσία της κοινωνικής πολιτικής για να μπορέσουμε να πληρώσουμε το ενίκιο. Πρέπει να αλλάξουμε και θέση και να πούμε ότι στη θέση εκεί που στεγαζόταν η Δημοτική Αστυνομία στεγάζεται η κοινωνική υπηρεσία. Και το τρίτο είναι μια έκθεση στους 24.000 που αφορά την καταβολή κρατήσεων για τον υπάλληλο του γυμναστηρίου Λιναρδάκη Κωνσταντίνο. Υπάρχει καμία αντίρρηση για τα έκτακτα θέματα? Δεν άκουσα, κύριε Στέφου, τίποτα. Αντίθετος ο κύριος Στέφος, ο κύριος Κούμπας και ο Σταύρος είναι αντίθετος. Κατά πλειοψηφία θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε τις ερωτήσεις. Θα αρχίσουμε. Κύριος Στέφος, κύριε Βαγγουλέλη, κύριος Φραγκούλης, κύριος Ματής. Υπάρχει άλλος συνάδελφος? Κύριε Νεφελούδη. Πολλές ερωτήσεις που θα κάνουν έτσι τέσσερις ερωτήσεις. Αυτό είναι το ένα θέμα, ένα θέμα μόνο, που αφορά τα έργα στην εκκλησία του Πατριάρχη. Είναι μια δουλειά που έχει γίνει μέρα από την συνεργασία με τις συναδέλφους της Δημοτικής Ανάδρασης και άλλους. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στο σε ποια φάση βρίσκεται η έργα.
φτάσει εκείνο το έργο, να υπάρξει μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά το Πολιτικό Συμβούλιο και αν έχει καταρχήν μηνυθεί η διαφορά τη δασική υπηρεσία. Τώρα, το δεύτερο, αν υπάρχουν κάποιε φωτογραφίε, θα σα καταθέσω εδώ πέρα φωτογραφία. Αν παρακολουθήσετε την παλιά δομή τη πλατεία του Παπά και προσκυρέτε αυτό που γίνεται σήμερα, υπάρχουν διάφορε απορίε, τι οποίε πρέπει να σα διευκρινίσει κάποιο. Υπάρχει στην είσοδο της πλατείας ένα κεκτημένο πτυχίο προς την μεγάλη πλατεία. Το ερώτημα είναι αυτό το πτυχίο και το παράδειγμα που έχουν δημοσιευτεί που φωτογραφίσει εκεί εδώ πέρα. Τι θα στηρίξουν. Ή αν το επίπεδο της πλατείας θα ανέβει στο επίπεδο του πτυχίου, γιατί θα αρκετά μεγάλη διαφορά. Δηλαδή και αυτό είναι μια μεγάλη πλατεία. Δεν είναι μια μεγάλη πλατεία. Μεγάλη πλατεία κάτω. Υπάρχει μια ανίξωση ενός πτυχίου. Γιατί είναι για το σωστό όμως δεν είναι πλατεία. Στην υποστάτηση, μα περιπτώσει, ένα τυχείο, το οποίο αλλοιώνει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω τι έχετε σχεδιάσει να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσω αν και κατά πόσο η κρατήρα θα ανέβει στο τυχείο που έχει βγει τώρα και πού είναι αυτό. Δεύτερο, υπάρχει οι εσκαφέ που γίνανε σε ό,τι αφορά τα συντριβάνια που θα βγουν στην υποστάτηση του παπά στο βουνό. Είναι τεράστια. Θέλω να εξηγηθεί. Και στην τελευταία εβδομάδα θα πάρετε μια μεγάλη ακόμα συμπεριφέρωση. Όλα τα χώματα που έχουν σκάφη και τα λοιπά έχουν λίγο πολύ θάψει τα πράγματα που είναι εκεί μέσα. Υπάρχει μια μέρη, με πάση περιπτώσει, για μια τουλάχιστον στοιχειώδη στοιχεία έτσι, παρουσία τη πλατεία όσο και όλα τα σκεφάσετε. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που θα ήθελα να θέσω. Κύριο Στέφος. Σχετικό με το ίδιο θέμα είναι η ερώτησή μου. Όμως πριν κάνω την ερώτηση, θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Ενώ ο Δήμος μας έχει δείξει εδώ και αρκετά χρόνια μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτό το έργο και μια ιδιαίτερη φροντίδα και τρυφερότητα σε εξαγωγικά, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει δείξει και το ίδιο ενδιαφέρον και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΕΣΠΑ και στο πρόγραμμα για τους βιοκλιματικούς παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα λοιπόν του ΕΣΠΑ ύψους 170 εκατομμυρίων κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο οποίο έχουν ενταχθεί μόνο τον τελευταίο χρόνο περίπου 109 δήμους. Ανάμεσα σε αυτούς 109 δήμους, το λέω δημοκρατικά πριν κάνω την ερώτησή μου. Ανάμεσα στους... Περιμένουμε να δώσετε γραμμή. Συνεχίστε, κύριε Στέφος, συνεχίστε. Δώσετε γραμμή. Σε παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Στέφος, συνεχίστε. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς 109 δήμους, που έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους βιοκλιματικούς επαναλαμβάνω παιδικούς σταθμούς, είναι και πάρα πολλοί δήμοι της Αττικής. Είναι ο Δήμος Καλυθέας, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ο Δήμος Ηλίου, ο Δήμος Κλειφάδας, ο Δήμος Κηφισιάς. Είναι πάρα πολλοί δήμοι της Αττικής. Ο μόνος Δήμος της Αττικής που απουσιάζει είναι ο δικός μας. Πρέπει να σας πω ότι από αυτό το πρόγραμμα, από τους 109 δηλαδή δήμους, ήδη έχουν τελειώσει 27 περιφρονητιακοί και παιδικοί σταθμοί, περίπου 40 βρίσκονται στην τελική ευθεία, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου ένα χρόνο. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες, στις 24 Σεπτεμβρίου, εγγενίασε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, ο κ. Πατούλης, τον βιοκλιματικό παιδικό σταθμό του Δήμου, παρουσία μάλιστα και του κ. Κωστή Καζηράκη, ως καθήλυνα αρμοδίου για το ΕΣΠΑ, ένα βιοκλιματικό λοιπόν παιδικό σταθμό ύψους 1.800.000 ευρώ. Εμείς όμως, αντί να δείξουμε ένα ενδιαφέρον για έναν παιδικό, για έναν βιοκλιματικό παιδικό σταθμό και να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα, προτιμήσαμε να δείξουμε ένα ενδιαφέρον και μια αγάπη για αυτό το έργο. Ένα έργο που δεν έχω καταλάβει για την πλατεία του Χριστόμου, ένα έργο για το οποίο δεν έχω καταλάβει ποια είναι η χρησιμότητά του. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ποια είναι η χρησιμότητα ενός βιοκλιματικού παιδικού σταθμού. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω με ποια κριτήρια αποφασίσετε και επιλέγετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να δώσετε 2.800.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, γιατί άκουσα διάφορες εδώ κορώνες του τύπου «Μα είναι δυνατόν να μην πάρουμε τα 2.800 μας, θα δίνει το ΕΣΠΑ!» Να τα πάρουν, αφού έχετε τόση πολύ αγάπη για αυτό το έργο. Γιατί δεν πήρατε και για το βιοκλιματικό παιδικό σταθμό. Να τελειώσουμε. Λοιπόν, η ερώτηση καταρχήν συνεχίζουμε στην συζήτηση για, τον,
για την πλατεία είναι τεράστια η καφή που έχει γίνει και το τσιμέντο που μπαίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι και τόσο έχουμε δηλώσει την αντίρρησή μας στο συγκεκριμένο. Το θέμα είναι ότι όλες οι κομματικές εργασίες δεν είναι μόνο από σκεπάσια πράγματα, έχουν σκεπάσει και δέντρα. Και από ό,τι φάνηκε και από την έλεγχο της θετικής υπηρεσίας, τέθηκε πολύ μεγάλο θέμα και σε σχέση με αυτό. Υποτίθεται ότι η δασική υπηρεσία θα ενημερωθεί για το έργο μέχρι τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι τις αναστάλλονται τα έργα και έχει δηλώσει ότι θα κάνει μήνυση έτσι κι αλλιώς. Είσαστε ενημερωμένοι σε σχέση με αυτό, αν θα κάνει μήνυση, δηλαδή έτσι έχει δηλώσει τέλος πάντων, ή αν θα σταματήσουν τα έργα εξαιτίας αυτού. Αυτή είναι η ερώτηση που είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, θα ήθελα να μας ενημερώσετε τι γίνεται με τις αθλιοδιακοπές, γιατί ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι στις αθλιοδιακοπές και αν ο κύριος Συρίγος ξέρει κάτι σε σχέση με αυτό, για ποιο λόγο έχει σταματήσει. Θα ξερώσω το ένταλμα ή το πρόσφυγμα. Έχει περάσει και λίγα και λίγα. Πέρασε το ένταλμα, άρα έχουμε εμείς τη διαδικασία της πληρώμησης. Θα ήθελα να πείτε κάτι τέτοιο. Άρα, άμεσα θα πληρωθούμε έτσι. Αυτό. Και μια που ακούστηκε το ηχητικό εφέ, θέλω να κάνω μια πολιτική δήλωση που αφορά τη σύλληψη των τεσσάρων συντρόφων από την πόλη Ανάποδα και τη σύλληψη που δέχτηκε η εργατική λέσχη από ακροδεξιούς. Θέλω απλά να μου πείτε, εάν θέλετε να την κάνω τώρα με δήλωση ή αργότερα από πρόεδρο σε αυτήν την περίπτωση. Επειδή υπάρχει και από την. Ναι, είναι πολιτική δήλωση, δεν είναι ψήφισμα. Δεν κάνει σημασία το. Απλά θα ήθελα, αν το πρέπει να διαβάσω τώρα, είναι. Ωραία, δεν είναι σου ρωτήσει που θα ήταν. Λοιπόν, το ένα αφορά τη μελέτη τη Οδού Ομήρου. Σε δημοτικό συμβούλιο τη 24 Ιουνίου, απαντώντα ερώτηση που είχε γίνει από την κυρία Μπέργη, είχατε δηλώσει, κύριε Δήμαρχε, ότι η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και σύντομα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμό. Εμεί ζητήσαμε από την τεχνική υπηρεσία να μα δοθεί η μελέτη. Και εγγράφος ο κύριος Κοστούλος μας απάντησε στις 17/9 ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Δεδομένου ότι η σύμβαση με την εταιρεία Ρεντεπλάνα, στην οποία είχε ανατεθεί η απευθείας η μελέτη, υπογράφηκε στις 1/3 του 2013. Και θα έπρεπε να έχει περατωθεί το επόμενο δίμηνο, χρόνος που χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει. Και δεδομένου ότι τον έμπνο του 2012 είχε υπάρξει συνάντηση μεταξύ της Ρεντεπλάνα και του Εμπορικού Συλλόγου και από τότε δεν έχει γίνει κάποια άλλη ενημέρωση. Εμείς θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος της ανάπλασης, πώς έχει υπολογιστεί το κόστος και αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από πού, τι ακριβώς προβλέπει η μελέτη, πώς σχετίζεται η ανάπλαση με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Και η δεύτερη είναι ερώτηση αφορά το ψήφισμα που είχαμε καταθέσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με την ενδεχόμενη αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις εθνοτικές εκλογές και τη θέσπιση και την δήλωση ως Δημοτικό Συμβούλιο ως προς την απλή αναλογική. Είχατε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει ως θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει υπάρξει. Πότε θα είναι όλες οι συνθήκες για να υπάρξει. Και πραγματικότητα διαμορφωθεί το σχέδιο του νόμου, το οποίο έχει παγώσει τώρα, ούτε να πει οτιδήποτε. Όταν διαμορφωθεί και έχουμε κάτι χειροπιαστό, να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το συζητήσουμε και να δούμε την απόψη. Τώρα τι να το συζητήσουμε. Αυτές είναι οι υποθέσεις. Αυτά ξέρετε πώς ψηφίζονται και θα αρχιστούμε να συζητήσουμε σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε ότι αν θα έρθει το σχέδιο να το ψηφίσουμε, θα το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα να συζητάμε για υποθέσεις, δεν νομίζω ότι είναι διάφορο. Ο κύριος Μαθής. Δύο ερωτήσεις έχω. Στην σχολική επιτροπή της δευτεροβάθμιας μας έγινε γνωστό ότι τα σχολεία της Νέας Μύρνης έχουν απομονωθούν δύο χρόνια. Να απομονωθούν δύο χρόνια. Η κυρία Γαλανοπούλου το συζητήσαμε εκεί πέρα, δεσμεύτηκε και εγώ βεβαίως θεωρώ ότι θα το προχωρήσω το θέμα ως εγώ. Το θέμα είναι ότι για ποιο λόγο επειδή ο μέσα στα σχολεία μας είναι έκθετα και δύο στα παιδιά δηλαδή καταλαβαίνει τις αρρώστιες και ποτέ τα λοιπά. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για τα πεζοδρόμια.
Υπάρχει το εξής γεγονός, το εξής συμβάν. Υπάρχει προς 15 είναι, η ίδια καταγγελία, αλλά υπάρχει και για άλλες περιοχές. Το δέντρο, τα δέντρα που είναι επιτευγμένα έχουν μεγαλώσει, οι ρίζες έχουν πετάξει τις πλάγες. Το ότι έχει γίνει αδύνατη πόλη πρόσβαση μέσω του πεζοδρομίου. Όταν ήρθε στην τεχνική υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία, και μάλλον έχει δίκιο την αστυνομικά, δεν νομίζω ότι δεν είναι έτσι, του είπε ότι η ευθύνη ανήκει στους ιδιοκτήτες της πορτοκαλικίας. Με δεδομένο το γεγονός ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση πλέον ιδιώτης, ειδικά στη σημερινή κατάσταση που έχει έτσι όπως έχει δημορφωθεί, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο κόστος. Εάν η Δημοτική Αρχή σκέφτεται ή δεν θα μπορέσει να δεσμευτεί ότι τέτοιου είδους καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί, εγώ ότι ξέρουμε αυτό το πράγμα μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα, πώς να υπάρξει το νόμο τα δέντρα. Η οποία αφορά χειρουργική σα στεφανή ενώσου με τετραπλόπα εκπάση το 2008 και χειρουργικέ ανέβησμα κυριακή αορτή. Το βαθμό αναπηρία του, από ό,τι εγώ βλέπω, είναι 67%. Έχουμε μιλήσει και με έχετε διαβεβαιώσει ότι θα το φέρνατε αυτό το θέμα για, επειδή έχει ζητήσει μια διασταύρωση, ότι θα το φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει κάνει τρεις φορές κατ' επανάληψη αίτηση για να χορηγηθεί διαστάθμιση και δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο δεν δίνεται. Και παρόλο ότι δεσμευτήκατε ότι θα τη φέρετε αυτή την. Θα φέρετε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν βλέπω κανένα άλλο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριο Καρσταλάκη. Ο κύριο Δημάρχο σχηματάει. Ναι, να απαντήσετε. Θέλω να πει το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Κυρία Δημάρχη. Ο κύριο Κουβερά όντω έχει από το παρελθόν ζητήσει χώρο στάθμευση. Όμω οι κανόνε που διέχουν την επιτοπή είναι πολύ σαφείς. Πρέπει να υπάρχουν κινητικά προβλήματα τέτοια που να δικαιολογούν ένα περιπτώ το κίνδυνο, το οποίο μπορεί ή να οδηγεί ο ίδιος με το σχεδιασμό ή να το οδηγεί εξουσιοδοτημένος από το Υπουργείο Συγκοινωνίων. Σε καμία άλλη νόσο δεν δίνουμε πολύ δε περισσότερο, εκτός εξαιρέσεων εάν η αναπηρία είναι πάνω από 80%, το 67% δεν μας επιτρέπει πολύ κινητικά προβλήματα να δίνουμε άδειες στάθμευσης. Ωστόσο, το δικαίωμα να έρθει, θα το ζητήσει ο ίδιος αν το έχει ζητήσει, γιατί η Επιτροπή ομόφωνα έχει απαντήσει όχι, και σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιτροπή δεν το φέρνει, εκτός αν υπάρχει διαφωνία σε επίπεδο Επιτροπής. Εάν ο ίδιος επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, αυτεπάγγελτα να το πω εντός συμβουλικών, δεν το φέρουμε γιατί δεν διαφωνούμε στην Επιτροπή που κρίνει αυτούς τους χώρους. Το δικαίωμα να ζητήσει να έρθει το έχει και μπορεί να το ζητήσει ο ίδιος. Μη μου λέτε που έχουμε δώσει. Ξέρω πολύ καλά που έχουμε δώσει. Δεν είναι θέμα. Ιδιαίτερα από κανόνες, κύριε Στρέφο, δεν θα λύσω εγώ κανενός ιδιαίτερα το πρόβλημα, γιατί θα έρθουν 10 την ημέρα και θα ζητήσουμε, ξέρετε πόσος πληθυσμός έχει 67% αναπηρία. Να μην σας πω τι είναι ο μισός πληθυσμός. Όλα τα πεζοδρόμια να αφήσουμε και να τα διαθέσουμε για χώρους στάθμευσης δεν θα είναι κακό. Μπορείτε, κύριε Στρέφο. Μπορώ να μιλήσω για να με ακούσω ή να φωνάσω. Όταν έρθει. Πάντως αυτά που επικαλείται είναι θέμα εμπάθειας και τα βαθιά τα οποία είπαμε είναι κοινωνικά προβλήματα. Αν θελήσετε εσείς θα έρθει το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως θέλω, αλλά μέχρι τώρα δεν έπαιρνε ούτε έγγραφη απάντηση. Σας το έχω πει 2-3 φορές. 4 μήνες έχουν περάσει. Τα χαρτιά της κινητικότητας είναι εδώ πέρα. Ούτε αυτό ρε πότε θα έρθει να μιλήσετε. Αλλά 100 μέτρα πρέπει να πάρω ένα.
Λέω εκ του νόμου, κύριε Σαββατοκύριακο. Οφείλατε να του δώσετε μια έγκαστη απάντηση, κυρία Γιακοπάτη. Τη ζήτησα και δεν δώσαν. Τι λέτε, σε όποια είναι έγγραφα τα αιτήματα των πολιτών, ο νόμος επιβάλλει να απαντά τα εγγράφη. Ούτε και ομόφωνη. Ούτε και ομόφωνη. Τα κάνετε όπως τα ξέρετε όλα. Και εγώ δεν χρειάζεται. Ένα συλλογιακό μέσα, ο οποίο συμφωνεί απόλυτα. Αλλά τον αγνοήσαμε τον κύριο Πάταλη. Το κύριο Κουβαρά, που έδωσε τον κύριο Γιακουπάκη, ο κύριο Ματή που ζήτησε για τα πεζοδρόμια, απολυμάνσει γίνονται κάθε χρόνο. Φέτος δεν ξέρω γιατί να έχουν γίνει, θα ξεκινήσει. Δύο χρόνια είμαστε. Δεν νομίζω να υπάρχει, νομίζω ότι έχουν γίνει την περασμένη χρονιά. Κύριε Καμαρούλο. Κατά τάση άνοιξη, δεν έχουμε διαδικασία των πρόεδρων προηγούμενων. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Οι απολυμάνσει γίνονται συνήθω άνοιξη. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ τώρα ανέλαβα. Ο πρόεδρος δυστυχώς ο προηγούμενος απεβίωσε. Οι απολυμάνσεις για τα σχολεία θα γίνονται ξανά με την καινούργια σχολική χρονιά και την οποία μάθησε άνοιξη παρά την μόνα. Πάντως οι εντολές που είχαμε για το Υπουργείο είναι μια παρακολουθήση που ακολουθούσαμε συνέχεια. Ήταν κάθε χρόνο με την ένα σχολική σχολεία να κάνουμε απολυμάνσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να έγινε και πέρσι. Και πρόεδρε, δεν το πείτε επιβεβαιώνω. Τώρα, όσο για τα πεζοδρόμια. Στη σχολική επιτροπή μας το έκανε, δεν το έκανα εγώ. Η σχολική επιτροπή. Οι διευθυντές, κάποιοι διευθυντές, όποιοι δεν είναι. Να ξέρετε ότι φέτο είναι προγραμματισμένο και θα γίνει. Για πέρσι δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει. Διότι αυτές ήταν οι εντολές που κάθε φορά εφαρμόζαμε. Και ο κ. Γιατζήρης και ο κ. Μπίσαλας, οι εντολές που είχαμε και είχαμε συνονοηθεί ήταν κάτι με την έναρξη οπτική σχολεία να γίνονται από εμά. Για τα πεζοδρόμια πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι και κυρίως εκεί με τις ρίζες των δέντρων, οι οποίοι σηκώνουν τις πλάκες και είναι και επικίνδυνο για την εποχή. Δεν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μια τέτοια πρωτοβουλία για να λύσουμε όλο αυτό το θέμα. Είναι τεράστιο το θέμα. Το πεζοδρόμιο είναι ευθύνη των κατοίκων της πολυκατοικίας, των ενίκων της πολυκατοικίας, άρα πρέπει η πολυκατοικία να αναλάβει. Είναι μεγάλο το κόστος, αλλά θα το κάνει με πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι θα το κάνει ο Δήμος. Α, καλό. Τώρα, για την Ομίλου, κυρία Μαγκουρέλη, πραγματικά σας είχα υποσχεθεί ότι... λέω ότι κάνουμε μια προσπάθεια να οριμάσει το έργο για να το δημοκρατήσουμε. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Δεν είναι ότι το έχουμε... Το έχουμε παραμιλήσει ότι δεν το προσπαθούμε. Δεν είμαστε όμως έτοιμοι. Στο τελευταίο οικονομική επιτροπή περάσαμε όρους διαχείρισης για έναν πρόχειρο διαγωνισμό για τα ηλεκτρομηχανολογικά της οδοδρομία. Τώρα το άλλο που αναφερθήκατε για το έργο της Χρυσοστόμου Σμύρνης, εκεί πραγματικά απλώς θέλω να πω ότι είχε κάνει και ένα ερώτημα στη στροφή Νέα Σμύρνης, νομίζω, τον κύριο Πάντο είχε κάνει ένα ερώτημα στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη και ζητούσε να πει αν πραγματικά οι εργασίες που γίνονται ήταν νόμιμες κτλ. Και σήμερα μας είπε το έγγραφο από την αποκεντρωμένη ότι καλώς εκτελούνται οι εργασίες και είναι καθόλου νόμιμες. Τώρα, για τα επιμέρους που μου ζητάτε εδώ έτσι λεπτομέρειες για το τυχείο κτλ., εγώ ξέρω που περνώντας έχω δει ότι γίνεται μια μεγάλη εκεί δεξαμενή για το συντριβάνι. Είναι πραγματικά μεγάλη γιατί είναι μεγάλος ο όγκος του νερού. Είναι πολλά τα συντριβάνια. Εκεί το τυχείο νομίζω ότι είναι για να μπορέσει να συγκρατήσει το κόμμα ώστε να μπορέσει να έρθει πιο ομαλά προς τα μπροστά. Δεν είμαι σίγουρος όμως αυτό, έτσι. Όσο για τα δέντρα, δεν έχει κοπεί κανένα δέντρο, έτσι, ούτε έχει καλυφθεί κανένα δέντρο. Κανένα δαμνάκι μπορεί, αλλά δέντρο δεν έχει καλυφθεί κανένα. Εντάξει, ήρθε η δασική υπηρεσία Δευτέρα, είδε το έργο εκεί, μας ζήτησε επιπλέον χαρτιά και θα μας απαντήσει. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο σε αυτό. Ήταν και ο κύριος Κουτελάκης, αν είναι να προσθέσει πάνω σε αυτό, μπορεί. Για τους παιδικούς σταθμούς, κύριε Στεφό, πήρατε ήδη ότι γίνεται ένας παιδικός σταθμός στη Σινόπη. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, αυτός τον έχουμε προγραμματίσει από πολύ καιρό. Είναι ένας παιδικός σταθμός που είχαμε υπογράψει και προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Ήδη γκρεμίσαμε το υπάρχον κτίριο και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε μέσω της περιφέρειας την κατασκευή αυτού του παιδικού σταθμού. Άρα δεν πηγαίνουμε πίσω, Ναι, λέμε ότι τα προσπαθούμε όλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν είναι θέμα πολιτικής. Δεν έχουμε κάποια θέμα πολιτικής. Εντάξει, καλή επιτυχία. Και πραγματικά στη συζήτηση που είχαμε κάνει αυτό είναι.
ότι αν έχουμε τα κότσια, να κατέβουμε ολικά και να ζητήσουμε οι χρηματοδοτήσεις του δέσποτα να δίνονται με άλλο τρόπο. Αλλά όταν δίνονται χρηματοδοτήσεις, εμείς δεν μπορούμε να μας απέξω. Δεν μπορούμε να μας απέξω. Θα είμαστε στην ώρα και θα περιμένουμε. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν μπήκατε. Δεν είναι καλά σχολεία. Δεν είναι παιδικούς ακούς, ήδη επιλέξατε να ανατάσετε τα πετράκια. Αυτό όμως να πείτε για βιοκλιματικό περιπτώσιο, αυτό στο πρόγραμμα, δεν το επιλέξατε. Δεν μας αφήνει πολλά λεφτά αυτό που λέμε. Κύριε Στέφος, το να κάνει ερωτήσεις είναι εύλογο. Το να βιάζεται κάθε φορά να εκφέρει και άποψη είναι άποψη. Απαντώ λοιπόν στον κύριο Στέφο. Γιατί κοροϊδεύει εδώ πέρα τους Ιθαγενείς. Κύριε Στέφο, στο ΕΣΠΑ μπορείτε να μου πείτε τι έκταση κοπέλου πρέπει να υπάρχει για να ενταχθεί ένα θερμικό σταθμό στο ΕΣΠΑ από αυτούς τους 100 τόσους που λένε ότι εντάχθηκαν. Προφορικά θα περάσω. Λέω λοιπόν, επειδή το ξέρετε και λέτε ψέματα ή δεν λέτε την αλήθεια, ότι η απαραίτητη υπόθεση για να ιδρυθεί ένα θερμικό σταθμό από το ΕΣΠΑ είναι να είναι άνω των 500 τετραγωνικών το παρεχόμενο υπόπεδο. Εάν το υπόπεδο δεν είναι 500 τετραγωνικά, το ΕΣΠΑ θα είναι εντάσσει σε χρηματοδότηση περιστατικού σταθμού. Και επειδή το δικό μας το υπόπεδο δεν είναι 500 τετραγωνικά, υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση για τον παιδικό σταθμό των έδρομων της Οδού Συνόμης με την περιφέρεια Αττικής, ύψους 1.870 ΣΥΦΙΒΙΑ. Το υπογράψαμε. Το 2010. Τι σχέση έχει αυτό με το πρόγραμμα που είναι τώρα. Λέω λοιπόν. Που άνοιξε τώρα. Λέω επειδή συνεχίζετε να μιλάτε στις Ιθαγενείς. Δεν ξέρετε ψέματα αυτή τη στιγμή. Συνεχίζετε να μιλάτε στις Ιθαγενείς. Λέω. Αν έτσι το καταπίνει. Λέω. Αυτό το καταλαβαίνω ο Στέφος, είναι τόσο απλό. Ένας παιδικός σταθμός για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ πρέπει να διαθέσει υπόπεδο που δεν έχουμε άνω των 500 τετραγωνικών. Δεν το έχουμε. Και επειδή δεν το έχουμε και επειδή ξέραμε ότι δεν το έχουμε, κατευθύναν τον παιδικό σταθμό να μην γίνει από τα λεφτά του ΕΣΠΑ που δεν εγκρίνονται. Αυτός ο παιδικός σταθμός που λέει να πάνε είναι και 600 και 700 τετραγωνικά όλο αυτό το δίκτυο, γιατί έχει το χώρο. Εμάς επειδή ο χώρος μας είναι 450-460 τετραγωνικά και δεν πιάνει τα όρια, φροντίσαμε να μας το φτιάξει βιοκλιματικό παιδικό σταθμό. Η περιφέρεια Αττικής, στην οποία χθες, με χθεσινό αριθμό πρωτοκόλλου, πήγαμε όλα τα σχέδια, πλήρη και όρημη μελέτη, ενός τετραώρου μερικού σταθμού, εκ των οποίων υπάρχουν και υπόγεια για πάρκι και για βρέφη και για παιδιά, είναι βιοκλιματικός, είναι όρημη μελέτη, είναι με χρήση γης, αλλάξαμε τις χρήσεις γης στο υπόπεδο, τις πήραμε και για παιδικό σταθμό για να μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και καταθέσαμε χθες πλήρη και όρημη μελέτη μαζί και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τα συμβόλαια και την απόκτηση του υποφέρου, για να μας το χτίσει η περιφέρεια να φορτώσει τέλος στη δημοκράτηση, την οποία περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου για να πούμε στη δημοκράτηση ενός παιδικού σταθμού στο υπόπεδο 464 τετραγωνικών. Και επειδή γίνεται πολλής λόγος, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε εσείς με το ΕΣΠΑ, σας λέω λοιπόν ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πάρει από το ΕΣΠΑ την ανάπλαση της πλατείας Καρύμπη. Έχουμε πάρει από το ΕΣΠΑ την ανάπλαση της πλατείας Χρυσοστόμου Μύρου. Έχουμε πάρει από το ΕΣΠΑ 800.000 για το μουσείο. Έχουμε πάρει το ΕΣΠΑ 400.000 τόψα για πρόγραμμα ανέργων. Έχουμε πάρει από το ΕΣΠΑ ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και τους εργαζόμενους σε αυτή στα συσίδια και στο κοινωνικό παντοπολείο μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι και αυτά από το ΕΣΠΑ. Έχουμε πάρει 250.000 από το Πράσινο Ταμείο για τους βυθισόμενους κάτους. Έχει εγκριθεί 1,5 εκατομμύριο και δημοκρατείτε δεν το φοβήμα αυτό. Στην οικομηδία από τον ΟΣ, στα μέσα Νοεμβρίου δημοκρατείτε όλη την οικομηδία με χρήματα του ΟΣ και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και έχουν υποβάλει στο ΕΣΠΑ, όπως μας ζήτησε ο καινούριος υπουργός των εσωτερικών, ο κ. Μιχελάκης, θα προτείνουμε να έχω, και του υποβάλαμε πριν από 15 μέρες, 20, πλήρη και όρημη μελέτη ομβρίων υδάτων της περιοχής Αγία Σοφία. Δεν θέλετε να σας πω. Όχι, γιατί δεν λέτε την αλήθεια, κύριε Κουτελάκη. Την απόρρα, γιατί είχε μπροστά μου το πρόγραμμα, κύριε Κουτελάκη. Το πρόγραμμα αυτό που αφορά τους βιοκλιματικούς σταθμούς και το σχετικό κονδύλι του ΕΣΠΑ. Και δεν το γνωρίζετε. Απλώς για να κάνετε εντυπώσεις. Λοιπόν, το σχετικό μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
να απαντήσω. Γιατί λέει ότι λέω ψέματα, αλλά τα ψέματα τα πιστεύω, τα γυρνάω. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, λοιπόν, το σχετικό κονδύλι, με συγχωρείτε όμως γιατί το διαβάζω στο ίντερνετ και θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Το σχετικό λοιπόν κονδύλι του ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα, αναφέρει μεταξύ άλλων εκτός από την ανέγερση παιδικών σταθμών, αφορά την προμήθεια γενικού εξοπλισμού και τις ανάγκες βρεφονιπιακών σταθμών γενικά. Δηλαδή, 500 τετραγωνικά και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε εδώ τα φιλαθλήματα. Αναβάθμιση της στάθμου. Μπορείτε να μην μιλάτε συνέχεια. Κύριε Στέφο, προμήθεια αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργίας βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών του Δήμου Βρυξάλλης. Εσείς τι, πού τα είδατε τα 500, τα 500 τετραγωνικά, πού τα βρήκατε, τα λέτε εδώ πέρα έτσι, έτσι πολύ άνετα, πού τα βρήκατε. Αν ανοίξατε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που το έχω μπροστά μου, εσείς δεν το έχετε, γιατί δεν το ξέρατε. Γιατί μόλις σας αγάπη και το ενδιαφέρον ήταν τα 2.800 στην αρχή και σωστό. Όχι κύριε, είναι σημερινό, είναι αυτού του έτους. Του 2012, τα καταφέρα. Έτσι. Πριν να κάνω να πείτε. Μαζέψου λέω πια. Αν θέλεις να φωνώνεις το κλίμα για το παραταξιακό σου λόγο, το καταλαβαίνω. Αλλά μαζέψου κάτω. Άντε μπράβο. Εγώ στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σας πω την αρχή της Βακαταδίκης, της Χρυσής Αυγής και του Φασισμού και κάνετε άλλα τάνω. Έτσι. Άντε, μπράβο. Κύριε Πρόεδρε, μία που είστε υπεύθυνος για πίστης περιφορά. Είναι άνθρωποι αυτές τις περιφορά. Η αποτρόπαιη δολοφονία του 4χρονου φασίστα μουσικού Παύλου Φίσα του Κερατσίνη δεν ήρθε από το πουθενά. Λίγες μέρες πριν, οι ίδιοι ναζιστές μαχαιροκράτες είχαν χτυπήσει συνεργείο στους απολυτών του Κουκουέ, δίνοντας σε 9 μέλη του στο νοσοκομείο. Οι φόνοι και οι δεκάδες τραυματισμοί μεταναστών εργατών πέρναγαν στα ψηλά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δυστυχώς και της κοινωνίας. Όμως και η επίθεση που δεχόμαστε σαν εργαζόμενοι τελευταία χρόνια από το κεφάλι και τις άθλιες κυβερνήσεις του ολοένα αποκλιμακώνεται. Η ανεργία έχει ήδη σκαρφαλώσει το 27% στα επίσημα ποσοστά τους. 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι άνεργοι, χωρίς καμία εργασιακή προοπτική. Συμπίεση μισθών και συντάξεων, περικοπές, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, η νεολαία στην εργασιακή μετανάστευση, η δημόσια παιδεία σε διάθεση και η υγεία το ίδιο. Μέσα σε όλα αυτά, η ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής ανατράπηκε σαν σιδερένιος βραχίων αυτοκεφαλαίου που επιδιώκει να ρίξει τα μεροκάματα και να χτυπήσει το κρατικό κίνημα. Η Χρυσή Αυγή δρούσε με την αποκάλυψη στήριξη συγκροτημάτων του τύπου εφοπλιστικών και επιχειρηματικών κύκλων, αλλά και με την πολιτική υπόθαλψη κυβερνητικών, κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών. Τώρα όλοι φύγουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, κροποδίλια τα δάκρυα και παρουσιάζουν την έκπληξή του μετά τις αποκαλύψεις για την δράση της και τη συλλήψη των φωτεινών της Χρυσής Αυγής. Πριν λίγες μέρες είχε αναδειχθεί σε ενδυνάμει κυβερνητικό εταίρο του πολιτικού προσωπικού που μαχαιρώνει στην καρδιά τον κόσμο της εργασίας. Εταίρο αυτών που αναπτύσσουν τις περίεργες θεωρίες των συνταγματικών τόξων και των δύο άκρων, που εξισώνουν τους θύτες με τα θύματα.
που συμψηφίζουν τη φασιστική παρακρατική βία με τον αγώνα που κάνουν στο φως οι κάτοικοι της Κερατέας χθες, της Χαλκιδικής σήμερα, για το νερό, τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Μαχαιρώματα σε γειτονιές της Αθήνας, όπως αυτό που αποκάλυψε ο Guardian, επιθέσεις σε συνδικαλιστές μέσα στον δρόμο με δολοφονικές απειλές, όπως αυτή που δέχτηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα. Νυχτερινές επιθέσεις σε γραφεία καπιταλιστικών σχημάτων γειτονιάς και πόρους εργατικών συλλογικοτήτων, όπως για δεύτερη φορά έγινε στην εργατική λέσχη Νέας Μύρνης. Παράλληλα, οξύνεται η κρατική καταστολή. Δεκάδες τραυματίες στην αντιφασιστική διακύκλωση στο Κερατσίνι, που ένα φοιτητός κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα μάτι μετά από ευθεία πολύ χημικών στο πρόσωπό του. Την ίδια μέρα που παντοκαλυμμένοι κυσαυγίτες πέταγαν πέτρες δίπλα στα μάτια τους. Δεκάδες συλλήψεις και σε αυτήν και σε επόμενες μεγαλειώδεις πορείες. Προσαγωγές στο σωρό και παραπομπές σε δίκη με βαριές κατηγορίες. Φτάσαμε στο σημείο να προσάγονται στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μύρνης και να παραπέμπονται σε δίκη τέσσερις νεολαίοι της πόλης ανάποδα με την κατηγορία της αναγραφής αντιφασιστικών συστημάτων. Ο στόχος όλων αυτών είναι κοινός. Το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Ο κόσμος του αγώνα, η αριστερά, όλοι όσοι παλεύουν για να ανατρέψουν τη βάρβαρη επίθεση κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνούς νομισματικού ταμείου. Η συλλήψη των εισαγητών είναι στάθμη στα μάτια του κόσμου, αφού αποδεικνύεται ότι κράτος και Χρυσή Αυγή δουλεύουν μαζί. Δεν θα αφήσουμε τους φασίστες να κάνουν face control στα παιδιά μας. Καμία ανοχή στη θεωρία των δύο άκρων που προσπαθεί να βάλει στο ίδιο τσουβάλι την νεοναζιστική τρομοκρατία με το μαζικό αγώνα του λαού και της νεολαίας. Το έγκλημα αυτό δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Να τελειώνουμε με τον φασισμό και την πολιτική που σκοτώνει τους νέους και τις ζωές μας. Έξω η συμμορία της Χρυσής Αυγής από τα συνδικάτα, τα σχολεία και τις γειτονιές. Έξω η επίγονη των ταγματοασφαλιτών από τη Νέα Σμύρνη της Προσφυγιάς. Το καταθέτω στο Προεδρείο, πώς δήλωσε που ήθελα να το ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχίζουμε την ίδια διαπεστάκια, τα κύρια Δήμαρχε. Κύριε Συνάδελφε, το πρώτο έκτακτο είναι η έκθεση για την ενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια διαδιατροφής. Υπάρχει ερώτηση, υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό. Κύριε Συνάδελφε, διακρίνεται. Το πρώτο είναι η αλλαγή θέληση στο σταμένο ακινήτων της οδού Ανδριανού Πόλεως. Είπα πριν από λίγο, όπως ήταν Ανδριανού Πόλεως, ήταν η δημοτική αστυνομία. Επειδή στην Δημοτική Αστυνομία, στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας έχει πάει μια υπηρεσία της κοινωνικής υπηρεσίας, πρέπει να αλλάξουμε τη θέση για να μπορέσουμε να πληρώσουμε το ελληνικό στον ιδιοκτήτη. Αυτή η υπηρεσία που πήγε εκεί στο κτίριο αυτό, πού στεγάζονταν αυτό. Πριν ήταν στο Δήμο στο 16. Στο 16 δεν χωράει. Είναι καινούργιος δάσος, δηλαδή είναι και άλλοι πάλι που δεν μας χωράει. Δεν μας χωράει, γιατί είμαστε και πήγαμε για άλλο. Υπάρχει κάποια σχέση από τους όχι, αφού έφυγε η Δημοτική Αστυνομία από εκεί, να πάψει να πληρώνει την ίδια και ο Δήμος. Και βλέπουμε τώρα άλλες δράσεις. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα και που παρέντατα τα βάζα, τι εννοεί. Αυτή τη στιγμή μένει ελεύθερο να φύγει ο Κουνίκιας ο Δήμος και ξαφνικά ανακαλύπτεται καινούργιες δράσεις. Δεν θα σας πιστεύω ότι είναι αναδράσεις τους ανθρώπους. Ξέρω ότι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να σας πιστεύουν να ζω ότι κάνουν και να σας πιστεύουν. Υπάρχει αυτή τη σεβομένα πώς θα έρθει. Ωραία. Ο κύριος Κούπας και ο κύριος Στέφος και η κυρία Νάντο δεν το ψηφίζουν. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για το τρίτο έκτακτο. Και συνάδελφοι, για χρόνια που κάνουμε εάν δικαιούται ο άνθρωπος, να πάρει.
Το τέταρτο θέμα είναι η κατάσταση με το διοικητικό συμβούλιο δημοτικό. Είναι στη θέση του κυρίου Τσακίρη, ο οποίος έχει γίνει δημοτικό σύμβουλο. Είπαμε μια κοινή θέση αναζωογραφημένο. Προτείνουμε εδώ πέρα την κυρία Τζεφρίου Δεσπίσου. Κυρία Τζεφρίου Δεσπίσου, κάτι από κάποιου συνάδελφου, οι οποίοι προτείνουν να σταθεί στο Σταλίνο. Έχουμε δική μας πρόταση, η οποία πιο ψηφιακή τέλος πάντων ήταν στο κέντρο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Κέντρο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η μία του Δημάρχου είναι η κυρία Τζεφριό τη Δέσποινα, και του κυρίου Κούπα προτείνει τον κύριο Σταθιά Κωνσταντίνου. Και κύριο Σταθιά Κωνσταντίνου. Ποιοι ψηφίζουν την κυρία Τζεφριού τη Δέσποινα. Όχι, στο κέντρο. Τελείωσε. Άλλο συνάδελφο υπάρχει.
Ερώτηση, τοποθέτηση υπάρχει. Συστημάτων αθρωμάτων οπτισμού 10.000 ευρώ. Υπάρχει άλλο συνάδελφο. Υπάρχει ένα κωδικό που προσθέτει ο κ. Αντιδήμαρχο των Αρχών. Σα τα χάσετε και πάνω στο προβληματικό. Υπάρχει κάποιο συνάδελφο. Ποιοι οι οποίοι δεν ψηφίζουν, ε? Κύριος Κούπας, κύριος Δημάκης, κυρία Δάντου, ο κύριος Δεκτός, ο κύριος Μαρτής, κυρία Κομπουρέλη, ο κύριος Ταγκούλης και ο κύριος Τέφος. Το θέμα περνάει κατά την πλειοψηφία του παρόντος. Έκκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2013. Το έχουμε περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το στείλαμε στην Περιφέρεια και μας έκαναν ορισμένες παρατηρήσεις. Συμμορφωθήκαμε με τις παρατηρήσεις και το ξαναυποβάλλουμε. Έχει περάσει το Υπουργό. Υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιους άνθρωπους? Για την Κύπρο. Κύριε Σπέντρα, εμείς είχαμε ψηφίσει έτσι καλλιώς όχι από το κύριο. Ποιοι ψηφίζουν το... Οι δικοί σας. Ποιοι δεν ψηφίζουν. Ποιοι δεν ψηφίζουν. Κύριος Κουρέτης, ο κύριος Καραγούλης, ο κύριος Ρετός, ο κύριος Μαρτής, ο κύριος Τέφος, ο κύριος Κούπας, η κυρία Δάμπη και ο κύριος Δημάκης. Το θέμα περνάει κατά την ευθύνη στο νέο οργάνωμα προς την κατατέλεση υπουργών πράξεων και εστραγήσεων. Κύριε Κούπα, κύριε Κούπα. Κύριε συνάδελφε, κοντινορισμός νέο οργάνωμα εκτέλεσης των κοινωνικών πράξεων για την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας υπάρχει ένα πρόβλημα για τις σφραγίσεις των καταστημάτων, για τα προσφραγίσεις των καταστημάτων και γενικά της ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας προτείνουμε τη συγκρότηση μιας επιτροπής η οποία θα έχει τη συνδρομή της αστυνομίας κανονικά ενός αστυνομικού, θα είναι η κυρία Νασοπούλου, ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Δρούσης σαν τακτικά και ο κύριος Κατούνας και ο κύριος Γιαννιώτης σαν έκτακτα. Νασοπούλου, Δημητριάδης, Δρούσης. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Να κάνω μια επιμήνωση. Αντιλαμβάνεστε ότι για αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και μέχρι χτες αρχίτεσή μας ή αντίστασή μας να μην ακολουθούν κάποιοι άνθρωποι, την νομοποιούμε. Δηλαδή ουσιαστικά αποδεχόμαστε ότι κακώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι στις θέσεις τους εκεί ως αστυνομική δημοτική αστυνομία. Και ερχόμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές που ήταν πραγματικές με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και άλλων συμβουλίων με υπαλλήλους του Δήμου. Έτσι είμαστε κατά για την κοινωνία. Δεν υπάρχει ένα μισό λεπτό. Τι είναι να κάνουμε, γιατί ορολογούμε το όχι μας Δημοτικό. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος να κάνει. Ο κύριος Αλεκτός, ο κύριος Μαρτής, ο κύριος Κομπουρέλη και ο κύριος Φραγκούλης. Ωραία. Το τρίτο θέμα περνάει κατά την ψηφία. Έκκληση κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Είναι και σαν ο κανονισμός λειτουργίας, θα τον εισηγηθεί και η Ακουβάνη. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Επάνω στον κανονισμό λειτουργίας, υπάρχει κάποιο συνάδελφο. Κύριε συνάδελφε, κύριε Παπαδέλη. Δεν είναι ερώτηση.
49 είναι. Είναι Το κείμενο του κανονισμού το συγκληρωματικό χαρακτήρα του εθελοντισμού, πράγματι συμπληρώνει τις δράσεις και τα προγράμματα του Δήμου. Ο εθελοντισμός προβλέπεται στο κείμενο αναγνώριση και οδηγία επιβάβευση και συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Εκείνο που νομίζω ότι διαλύει έστω στο προήμιο είναι η κινητροδότηση για τη συμμετοχή των δημοτών πολιτών. Κινητροδότηση. Νομίζω ότι αυτό σαν μια γενική αρχή, σαν φιλοσοφία, ας πούμε, του κειμένου του κανονισμού, κατά τα λοιπά, φυσικά η αξία του εθελοντισμού είναι ανεκτήμητη και φυσικά δημιουργεί πρόκειται στους μεγάλους όλων. Ευχαριστώ, κύριε Μαθή. Καταρχήν δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε το κίνητρο αυτό που προσηγούνται. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια και να πούμε ότι ζούμε σε ένα άλλο περιβάλλον, σε μια άλλη κατάσταση οικονομική, σε ένα άλλο ειδικό σύστημα. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση. Και όπως είναι διαμορφωμένη και ο τέλειο κατάσταση. Επίσης της ουσίας, εδώ πέρα έρχεται να καλύψει τις αλλαγές των νομών του διαμέσου σε εργατικό προσωπικό και συγκεκριμένες δραστηριότητες. Εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν καταστήσουν απλώς ένα παράδειγμα της βοήθειας στο σπίτι. Εκεί πέρα από το κοινωνικό κομμάτι και βεβαίως υπάρχει και το κίνητρο εκεί που λέει ότι θα λάβει βεβαίως την αντιληπτική προσφορά σε αυτό το Δήμο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι περιπτώσεις προμηθεύονται στην αναζήτηση της εργασίας αργότερα από τους εθελοντές εισαγωγικά μέσα που γράφουν και εντάσσονται σε τέτοιου είδους προγράμματα. Δεν είναι τώρα εδώ, είναι πάλι το πόλεμο αυτό. Κατά και πήραν ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Επειδή προηγουμένως, ως παρόν, βρεθήκαμε να απολογούμαστε επειδή μιλήσαμε για τον εθελοντισμό. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και από την συγκεκριμένη πρόταση ότι ο εθελοντισμός πραγματικά έρχεται να υποκαταστήσει πράγματα τα οποία κόσμο ο οποίος απολύεται από το Δήμο και δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθεί. Ενώ γκρεμίζονται δημόσια κοινωνικά αγαθά, έτσι, με αυτόν τον τρόπο η αστική, το αστικό κράτος, αντί να παρέχει στον κόσμο, προσπαθεί με τζάμπα χρήματα, με εθελοντές, να καλύψει αυτά τα οποία θα έπρεπε να παρέχει το ίδιο από τα χρήματα του φορολογούμενου κόσμου. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, είναι βαθιά απλή και συντηρητική. Και με αυτόν τον τρόπο, σε λίγο θα αποκτηθεί κάθε δομή του κράτους που υπάρχει, για να υπάρχουν συνέχεια εθελοντές, έτσι ώστε να παίρνουν κάποια μπόνους, κάποια credits, και να δούμε αργότερα στην ζούγκλα της αγοράς εργασίας μια θέση μπας και δουλέψουν. Κυρία Κοβάκη. Κύριε συνάδελφε, καταρχήν τον κανονισμό τον συνέταξα γιατί υπάρχουν όλα τα παιδιά και όλες τις ηλικίες και μέσα εκεί είναι και η νομική. Και το επεξετάστηκα και συνεννοηθήκαμε. Το νόημα αυτού του κανονισμού είναι ότι πρέπει να αναγνωριστούν ως διαρκώς εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενοι από τον υπεύθυνο της κοινωνικής πολιτικής και ό,τι γίνεται κατόπιν συζήτησης, συνεργασίας, έχει ήδη προηγηθεί με τρεις ομάδες. Ενεργεί σε αυτή τη στιγμή
23 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στους τομείς που εμείς έχουμε ως δράσεις και σε καμία των περιπτώσεων δεν υποκαθιστούν κανέναν εργαζόμενο. Όποιος το λέει αυτό, πρέπει να έρχεται με αποδείξει. Διότι, ακούστε, οι άνθρωποι αυτοί στην πλειοψηφία θα είναι εργαζόμενοι και αυτοί απλώς θέλουν να συνδράμουν. Θέλουν και αν θα τους δώσουν αντικείμενο, είναι σαν να τους περιδιώνουμε και δεν τους δίνουμε αυτό το οποίο εκείνοι έχουν ανάγκη. Καμία θέση υποχρεωτικά και εκνόμου απαγορεύεται ως εκτούτου για να πάνε να κάνουν εργασία, γιατί όποια εργασία και να πάρουμε, να τους βάλουμε, δεν μπορούν να μπουν σε κανένα σπίτι, δεν αντιμετωπιούν, θέλω να πω, και σε κανένα χώρο, παρά μόνο βοηθητική, όταν και όπου θέλουν. Παραδείγματος χάρη. Κάπου εξοδρύσει και τα τρόφιμα. Οι άνθρωποι προτίθενται οι ίδιοι να συμμετέχουν για τη συλλογή και διάθεση ενδεχομένως των αυτοκινήτων, τη συσκευασία και την διανομή, όχι μόνοι τους και πάντοτε σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Όταν και όπου. Λοιπόν, δεν είναι, είναι κατοχύρωση πρώτα απ' όλα εσωτερική υπόθεση δική τους που την αναζητούν και γι' αυτό το φτιάξαμε και δεύτερον αυτό μας συνδέει καλύτερα στο τι υποχρεούνται εκείνοι να κάνουν και εμείς πώς πρέπει να τους καλύψουμε. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Παρακολουθήστε αυτές τις ομάδες, δηλαδή προτίθεται οι ίδιοι. Αναζητούν και εμείς χωρίς ανθρώπους δικούς μας εργαζόμενους τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Γιατί έτσι πρέπει. Ποιο είναι τώρα το αντιλαϊκό και το έτσι και το ελαϊκόμενε και πάλι για να ζούμε. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Ποια μπορούμε να τα πάρουμε. Μπορεί να είναι αυτή. Και καταλάβουμε. Καταδικάζεται το ελληνικό κοινοβουλευτικό ποσοστιακό όρθιο
Ο νεολαίο εργάτη και τραγουδιστή Παύλο Φίσα κατακαίρωσε την δολοφονική επίθεση που εξαπέλυσε την τραγούδι τη φασιστική Χρυσή Αυγή το βράδυ τη 5η-12η-2013 που στο πέραμα ενάντια σε μέτρη του Κουέιπεδου και τη ΚΝΕ που έκανε να αφήσουν πώληση για το 36ο φεστιβάλ τη ΚΝΕ και στι δύο περιπτώσει έδωσαν παρομοιότυπα, άνδρα και μαφιότυπα. Με καθόλια, με καθιά, μισθούς και άλλα, φάνηκε πως ήθελαν θύματα. Δυστυχώς, η περίπτωση του Φίσα τα κατάφερε. Και αυτές τις επιθέσεις, εκτός από 200 άλλες, απέναντι σε αρκοφούς μετανάστες, όλο το προηγούμενο διάστημα, αποδεικνύει πως πρόκειται για εθνικιστικό, ναζιστικό, φασιστικό πόντομα, μόνο αντισυστηματικό είναι, δεν είναι. Η στοχευμένη επιδεισίδωση απέναντι σε εργάτες και σε συνδικαλιστικά προσώπη, ώρα στελέχη της ζώνης του περάματος και σε όλη την Ελλάδα σε γραφεία πολιτικών οργανώσεων και κρατικών φορέων. Από εκείνη πως είναι η υπηρέτηση του συστήματος, είναι η υπηρέτηση των εφοπλιστών και των μεγαλοεργολάβων. Ο λαός δεν πρέπει να δείξει φόβο, αλλά αντίθετα μέσα από το κίνημά τους τους φορείς και τα σωματεία του να απομονώσει και να βάλει στο περιθώριο τη συστηματική φασιστική Χρυσή Αυγή και κάτι άλλο εθνικιστικό και εθνικοσοσιαλιστικό μόρφωμα όπα σωματείου. Να μην εφησυχάσει από την όποια έκβαση θα έχει από τις κοινωνικές διώξεις κατά τις δολοφονικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής, γιατί τα αίτια που την ανέτρεψαν είναι ακόμα ζωντανά. Να μην δείξει καμία ανοχή. Να μην δεχτεί ούτε ποτήρι νερό από χέρι φασίστα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Δήμης δηλώνει κατηγορηματικά πως οι φασίστες και κάθε φασίστης φασίστας είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη μας. Η εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλη του ΚΟΚΟΕ, Άγγελος Βρετός, Αλέξης Μαντής. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Οργανωμένων. Είμαστε δυστυχώς αντίθετοι με τις πρακτικές
με την νοοτροπία και την πολιτική νοοτροπία της Χρυσής Αυγής. Όσον αφορά το δεύτερο ψήφισμα που αφορά τον ΜΕΟΠΗ, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αγωνίζεται να εξορθολογήσει ορισμένα πράγματα. Σαφώς και δεν είναι καλό να κλείσει καμία μονάδα υγείας, είναι καλό όμως να εξορθολογιστεί. Και κάτι ακόμα, ή αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση που υπάρχει και που πράττει αυτό που πράττει, ή δεν την αναγνωρίζουμε. Τα ψηφίσματα γενικά που έρχονται εδώ εμένα με βρίσκουν εν γέννη σε κάποια, ξέρω εγώ, να πω αμφιβολία, αμφιθυμία, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι θέσεις μας για τα δύο ψηφίσματα. Δυσφορία, όχι δυσφορία, αμφιθυμία.